και συνεχίστε. Θα δούμε και μετά. Εμείς εφαρμόζουμε τη μελέτη. Εδώ έχει. Αυτά τα μέτρα ισχύουν εδώ. Φυσικά. Αυτά ισχύουν. Είναι και με κλιμακόμετρο. Είναι με κλίμακα αυτά. Αυτό το καταματοβάλλει και βγαίνει αμέσως. Και γιατί δεν τα φέρατε αυτά στο Συμβούλιο? Μα γιατί είχα τυπώσει σχέδια στο Συμβούλιο, αφού εσύ ήσουν στο Συμβούλιο. Μα αυτό λέω, δεν θα έπρεπε να λέει. Σου είπα τι λέει η λάθη. Αυτό το λέω εγώ. Είναι η διαφορά αυτού του σχεδίου από αυτό για να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Τη διαφορά μπορεί. Εγώ έχω το σχέδιο, γι' αυτό υπάρχουν το πρώτο. Το παλιό. Το παλιό, βέβαια. Ναι, κάτω, όχι το παλιό. Μα το και το έχω. Χάρας να πείτε σωστό. Δεν ξέρω. Όχι, τώρα. Όχι, εγώ να παραδείγω. Παιδιά, έχουμε μηχανικούς. Μηχανικήστε. Να δούμε ποια είναι η διαφορά του σχεδίου που εικάζουμε ότι είναι το πραγματικό με αυτό που έχετε εσείς τώρα, το τροποποιημένο. Εδώ που είναι. Εμείς το έχουμε μετρήσει. Αλλά αυτά έπρεπε να περάσουν για να ξέρουν τι ψηφίζουν οι άνθρωποι. Αν δεν άνεσαι στους 50 πόντους διαφορά δεν αλλάζει. Μετά το ένα ίδιο ασφαλίζει τέτοια πόσο πάει. Λίγο θα πούνε και δεν ξέρει να το πάρει. Δεν απαγορεύει για τέτοια μέρα. Να ξεκινήσουμε εδώ. Προσβάλλεται καθόλου στο πεζοδρόμιο? Εγώ εδώ. Δεν είναι αποτυπωμένα αυτά? Ακριβώς. Αυτό είναι με κλίμακα. Εδώ όμως βλέπετε ότι ήταν μονόδρομος, θα έχει φανάρι. Με συγχωρείτε. Ναι, ο διάδρομος έγινε για τα ΑΜΕΑ, είπε ο Δήμαρχος, και για τα καροτσάκια των παιδιών. Για την πρόσβαση. Ναι, θα μπαίνουν με φανάρι, δηλαδή όποιος μπαίνει από εκεί θα σταματάει και δεν μπαίνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη σελίδα από τη μελέτη που περάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία. Η μελέτη λέει ότι το πεζοδρόμιο από την άκρη, δηλαδή από την άκρη της ασφάλτου, το πεζοδρόμιο δεν θα είναι τόσο, αλλά θα έχει ελάχιστο πλάτος από 4,52 έως 5,38. Εμείς βάλαμε τον μπάσαλο αυτόν στα 4,52, στο ελάχιστο που λέει η μελέτη. Θα μπορεί να πάει και στο 5,38 σύμφωνα με αυτό που ψηφίσανε. Δηλαδή, μετά, πιάνει και το δέντρο μέσα, κάπου εδώ κάτω. 5,38 βάλτε άλλους 80 πόντους. Εντάξει. Μετά, η μελέτη προβλέπει ένα πρανές πλάτους 2 μέτρων. Φτάνουμε εδώ. Το ελάχιστο είναι πάλι. Ένα πρανέ, όχι, αυτό το λέει. Ναι. Πλάτους 2 μέτρων. Μάλιστα. Μετά, είναι, φτιάχνει ένα τσιμεντένιο τοίχο με σκαλοπάτια, με κερκίδες, πλάτους 1,20. Πάμε εδώ. Τώρα εδώ, 3 σκαλοπάτια, 3 κερκίδες που να μπορούν να καθίσει ο κόσμος. Νομίζω μόνο αν κάνεις γιόγκα και είσαι γιόγκι μπορεί να το κάνεις αυτό ή να είσαι εξαπλωμένος. Δεν μπορείς να καθίσεις. Να καθίσουν 3 σειρές άνθρωποι. Και μετά προβλέπει η μελέτη έναν διάδρομο για την πρόσβαση, τον οποίο η μελέτη δεν τον καθορίζει. Δεν καθορίζεται δηλαδή τι πλάτος έχει αυτός ο διάδρομος. Εμείς αυτό που κάναμε είναι για να μπορούν να διασταυρώνονται 2 καροτσάκια, διότι η λογική της μελέτης είναι για να έχουν πρόσβαση τα ΑΜΕΑ και τα καροτσάκια. Για να μπορούμε να το κάνουμε βάλαμε 2 μέτρα. Σχέδια με κλίμακα δεν υπήρχαν όταν ψηφίστηκε η μελέτη. Τώρα που κάναμε εμείς την εκδήλωση αυτή, μας ήρθε το σχέδιο αυτό. Η Δημοτική Σύμβουλη όταν ψηφίσαν τη μελέτη, αυτό το σχέδιο δεν το είχαν. Αυτό το σχέδιο ξαφνικά μας λέει ότι το πλάτος του πεζοδρομίου δεν είναι από 4,52 έως 5,38, αλλά από 4,08 έως, τώρα μόλις το είδαμε, έως 4,35 πόντους. 30-35 πόντους λιγότερο, και λέει ότι ο διάδρομος είναι 60 πόντους πλάτος. Δηλαδή, σε 60 πόντους περνάει καροτσάκι. Με 60 πόντους πλάτος φαντάζομαι πρέπει να βάλουμε και ένα φανάρι, Γρηγόρη σταμάτη, ποιο καροτσάκι θα περάσει. Εμείς αυτό που κάναμε σήμερα, το ίδιο είναι λίγο πολύ, χωρίς το πεζοδρόμιο, είναι και από την άλλη πλευρά. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Απλώς το πεζοδρόμιο
δεν θα διαπλατεθεί γιατί υπάρχει ο πεζόδρομος. Επομένως, αυτό θα μειωθεί το πλάτος του πάρκου μέχρι εκεί. Θέλετε μέχρι εδώ, μπορεί μέχρι εδώ. Φεύγει δηλαδή όλο αυτό το παρτέρι και φεύγουν και όλα. Και τα δέντρα, έτσι, όλα τα δέντρα αυτά κόβονται. Σύμφωνα με τη μελέτη κόβονται. Σύμφωνα με τον κύριο, Δήμαρχο, από ό,τι άκουσα, είπε ότι το κομμάτι που είναι το, η κερκίδα, θα διακόπτεται η κερκίδα αν υπάρχουν δέντρα. Χωρίς να το λέει η μελέτη αυτό, εδώ δεν υπάρχουν. Μπορεί κάποιο εκεί από εκεί να υπάρχει κάποιο, γιατί είναι καθόλου το μήκος. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια. Αυτά λέει θα διακόπτεται η κερκίδα. Αυτό δεν φαίνεται μέσα στη μελέτη, είναι μια προφορική διαβεβαίωση. Όλο το πάρκο. Όχι για το Καποδίστρια. Το πάρκο, για το πάρκο. Από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη και από την μία πλευρά μέχρι την άλλη. Και θα γίνει μια στενή λωρίδα το πάρκο. Δηλαδή. Το πάρκο θα γίνει από εδώ μέχρι εκεί. Θα μείνουν δηλαδή μόνο τα κεντρικά. Θα μείνουν μόνο τα κεντρικά. Σε επόμενη μελέτη 4 γλάστρες. Ναι. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση μόνο και μόνο για να δούμε αν μήπως εμείς είχαμε λάθος. Μήπως εμείς φωνάξαμε υπερβολικά, μήπως κακώς έκανε αντιπολίτευση και το σήκωσε το θέμα. Από ό,τι βλέπουμε, είτε εκεί είναι το κομμάτι το οποίο θα χαθεί, είτε είναι 1,5 μέτρο παραμέσα, φεύγει όλο αυτό το κομμάτι. Φεύγουν τα δύο παρτέρια εκατέρωθεν του πάρκου και σημαίνει ότι χάνεται όλη η αρχιτεκτονική του πάρκου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόζουν μια μελέτη που δεν είχε σχέδια με κλίμακα. Τώρα που εμφανίστηκαν τα σχέδια με κλίμακα, κανονικά αυτά πρέπει να ξαναπάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τα δουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι ακριβώς γίνεται. Αφού υπάρχουν αυτά τα σχέδια, τότε μπορούν οι μηχανικοί, μπορεί ένας τοπογράφος να υπολογίσει με ακρίβεια πόσα τετραγωνικά από πράσινο χάνεται και πόσα τετραγωνικά από το πάρκο χάνεται. Άλλες χώρες σε τέτοια μεγάλα project που αλλάζουν την αρχιτεκτονική των κέντρων των πόλεων, ειδικά ιστορικών κέντρων, τότε υπάρχει και περίοδος διαβούλευσης που και σε μερικές πόλεις γίνεται και τοπικό δημοψήφισμα, γίνονται και διαδικασίες και μέσω διαδικτύου κάποιος να λέει τη γνώμη του και να λέει ναι ή όχι σε ένα τέτοιο σχέδιο. Είναι αστείο δηλαδή. Το πάρκο είναι πολύ ωραίο. Λουλούδια θέλει. Η διαρρύθμιση, περιποιείς, ένας κυπουρός. Υπάρχουν τόσα άλλα θέματα εδώ στην Πειραιώς. Είναι 5 δρόμοι. Περνάμε με το αυτοκίνητο και δεν ξέρουμε ποιος εδώ θα γίνει μια κερκίδα, 3 σκαλιά. Θα παίρνει 2.000 άτομα. Εσείς θα αρχίσετε να κάθεστε. Να κάθεστε εδώ να κοιτάτε τον ουρανό. Ποτέ δεν θα καθίσουμε σε αυτό. Τίποτα, τίποτα. Το πάρκο είναι πολύ ωραίο σχεδιασμένο. Έτσι να μείνει, με λουλούδια και κυπουρό. Μοσχοβόλαγε όλο το Πάσχα οι βιολέτες. Ήταν πολύ ωραίο το πάρκο. Και τώρα θα καταστρέψει και τα δέντρα. Όχι, όχι, να μην αλλάξει τίποτα. Να ψηφίσουμε όλοι οι ναυπλιώτες αν θέλουμε αυτή την αλλαγή. Δεν τη θέλουμε. Δεν είναι ωραία. Ακούστηκε από τον κύριο Νταβάκο, πρώην πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ναυπλίου, μια ερώτηση. Αν η αρχαιολογία έχει εγκρίνει τη μελέτη. Από όσο γνωρίζουμε δεν έχει γίνει κάποια έγκριση. Δεν έχει καν υποβληθεί η μελέτη στην αρχαιολογία. Εμείς σαν Ανάπλια Εμπρός έχουμε κάνει χαρτί στην αρχαιολογία και τους επισημαίνουμε όλα αυτά τα θέματα. Τους επισημαίνουμε επίσης ότι το πάρκο δεν είναι διατηρητέο, δυστυχώς δεν είναι διατηρητέο. Είναι 1901, ίσως πρέπει να γίνει διαδικασία για να γίνει ιστορικό πάρκο, όπως είναι ας πούμε ο Εθνικός Κήπος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εμείς τους επισημαίνουμε άλλα πράγματα. Μεταξύ των άλλων, ότι το πάρκο απεικονίζεται στο σχέδιο πόλης. Και επομένως, όταν το πεζοδρόμιο αυξάνεται σε βάρος του πάρκου, σημαίνει Ιωνή, σαν το λέμε νομική αυτό το Ιωνή, ως σαν μια τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Όταν λοιπόν μέσα στο σχέδιο πόλης και μέσα στο ιστορικό κέντρο, γιατί είναι στην εποπτεία της αρχαιολογίας, μικραίνει το πάρκο, σημαίνει ότι η αρχαιολογία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε αυτό που θα εγκρίνει και πώς θα το εγκρίνει, πρέπει να τα δει όλα. Έπεσε μας, συμφωνείτε με αυτό που πάει να γίνει?
Όχι. Σαν αρχαιολόγος, γιατί? Όχι, το ίδιο πράγμα προβλεπόταν και στην προηγούμενη μελέτη, να βάλουν το θέατρο γύρω-γύρω. Τώρα το ξαναφέρνουν. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει σε κανένα ιστορικό πάρκο να υπάρχουν στην άκρη του τα σκαλοπάτια. Θα θυμίσω ότι το ίδιο κάνανε στην Ομόνια, στην Αθήνα. Διαλύσανε την πλατεία και βάλανε σκαλοπάτια που καθόντουσαν εκεί οι μετανάστες. Τώρα τα ξυλώνουν αυτό. Γιατί το ξυλώνουν? Φαίνεται το είδαν οι μελετές από την Ομόνια και το φέρανε στο καπέλο εδώ πέρα. Σε κανένα πάρκο δεν υπάρχει. Όταν μείνει στο πάρκο, θα πες μέσα στο πάρκο. Δεν θα σταθεί στην άκρη να γνατεύει τι, την άλλη απέναντι, την απέναντι πλευρά. Χαλάει τη σχέση του πάρκου με την πόλη. Δηλαδή, το πάρκο πρέπει να ορίζεται με ένα πολύ χαμηλό κράσπεδο όπως είναι σήμερα. Και να είναι ανοιχτό και στο δρόμο και στο μέσα, για να μπορεί να έχει επαφή με τους επισκέπτες. Και ψυχολογικά, όταν βάλεις τείχους, στην ψυχολογία, όταν βάλεις έναν τείχο από μια μεριά και έναν τείχο από την άλλη, περιχαρακώνεις το χώρο και δημιουργείς ένα αίσθημα καταπίεσης στον πολίτη, ο οποίος έρχεται στο πάρκο για να χαλαρώσει. Πρέπει άμεσα να μας απαντήσει η αρχαιολογία. Η αρχαιολογία οφείλει να γνωμοδοτήσει, βέβαια. Και την άλλη φορά το είχε φέρει χωρίς να έχει γνωμοδοτήσει κανείς, έφερε πάλι το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα. Τα σκαλιά τα κρατάει. Το πρόβλημα δεν είναι πώς θα διαμορφώσουμε το πάρκο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια δημοτική αρχή, ανάλγητη κυριολεκτικά, λειτουργεί πραξικοπηματικά, αγνοεί την άποψη της πόλης, χωρίς διάλογο πέρασε την έκθεση της μελέτης και επομένως το βασικό πρόβλημα είναι ο αυταρχισμός της δημοτικής αρχής. Μετά από αυτό μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές λύσεις για να καλοποιήσουμε και να φτιάξουμε το πάρκο όπως αρμόζει στην πόλη που ζούμε. Το βασικό ζήτημα είναι ότι το πάρκο είναι πάνω από 100 χρόνια. Άρα, για οποιαδήποτε ανάπλαση του πάρκου θέλει έγκριση από την αρχαιολογία και προπάντων από τα νεότερα μνημεία. Κάθε κτίσμα, κάθε μνημείο που έχει ζωή πάνω από 100 χρόνια είναι στο χέρι της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων να το κηρύξει διατηρηταίο. Και αυτό θα κάνουμε. Θα πρέπει το πάρκο να κηρυχθεί διατηρηταίο, γιατί είναι μια διαμόρφωση που τη ζήσαμε από μικρά παιδιά και εξυπηρετεί κάλλιστα την πόλη μας. Θέλει ανάπλαση, θέλει φτιάξιμο, θέλει καλοπισμό, που είναι παρατημένο εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό την πρώτη ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δεν δίνει καμία συνένεση ούτε σε διάλογο, ούτε σε προσπάθεια να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Στέκεται απέναντι και κατηγορεί και πολλές φορές με πολύ άσχημο τρόπο. Η αντιπολίτευση του τίποτα. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια Δημοτική Αρχή που θέλει να λέει ότι συνεργάζεται και μπορεί να φτιάξουμε την πόλη και να την πάμε μπροστά. Η Δημοτική Αρχή καταστρέφει το ναύπλιο. Βοτανολογικής πλευράς. Από βοτανολογικής πλευράς. Ένα πακέτο. Πακέτο από φωτογραφίες. Στοιχεία. Ναι. Φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτό όπως είδατε θα επεκταθεί και από εδώ, θα επεκταθεί και από εκεί και στο άλλο παρτέρι εννοώ και στα από εκεί. Τι περιλαμβάνει τώρα εδώ όπως είμαστε. Έτσι. Δεν είχαν βάλει αυτά τα σχέδια εδώ. Και τώρα τα φέρουν. Αυτό το δέντρο που βλέπετε είναι αυτό. Εκεί. Όταν θα ανθίσει τον επόμενο μήνα, θα είναι έτσι και το λουλούδι του είναι τόσο, σαν πιατάκι του καφέ. Λέγεται δέντρο ορχιδέα. Αυτό είναι 50 χρονών. Στο άλλο παρτέρι, αν βλέπετε, έχει Χαμέροψ χούμιλις, είναι ένα από τους δύο μεσογειακούς φοίνικες που υπάρχουν στην Ελλάδα και τον αναφέρει ο Θεόφραστος, Χαμέροψ χούμιλις, είναι Χαμέροψ ο χαμηλός. Χαμέ από το κάτω. Αυτό το φυτό, όπως το βλέπετε, κάνει 10.000 ευρώ. Σωστά. Το μισό από αυτό κάνει 5.000 ευρώ, γιατί τα υπόλοιπα τα κόψανε. Ο νάνος αυτός είναι εξαιρετικά σπάνιος και βρήκαμε από Ισπανία και φέραμε σπόρο, όχι φυτά. Γιατί? Για να μην μεταφέρουμε ασθένειες. Φόρο αποστηρωμένο. Τον σπήραμε, φύτρωσε, είναι εκεί πέρα. Κόβεται κι αυτός, είναι μέσα στα όρια του κοψίματος. Εδώ είναι από τη Σαντορίνη που έχει χαμέροπες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν λόγω έρουψης αυτό έκρηξης. Εδώ είναι φοινικές του Θεόφραστου που έχει στο σταθμό και στην παραλία και τον κόβουν από κάτω επίτηδες, γιατί κατά την έννοια του Δήμου φοίνικας είναι ένα όρθιο πράγμα με φύλλα πάνω. Να, αυτός είναι φοίνικας δηλαδή. Είναι. Και εκείνος είναι φοίνικας. Αλλά δεν είναι ίδιος. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε. Είναι δύο είδη. Όχι, δεν είναι δύο είδη. Θα δείτε πόσα είδη είναι. Λοιπόν, έχει χαμέροπα φορτούνεϊ που κόβεται από την Κίνα.
408. Είναι το ίδιο ακριβώς. Έχει καναριένσις που τον τρώει για το σκαθάρι και κόβεται βέβαια. Έχει φιν δακτυλίφερα που είναι από το 1901 φυτεμένος. Αυτός εκεί. Έχει σκότια μπραχυπέταλα που ήταν 2 μέτρα και την κόψανε κανονικά έτσι, γιατί όπως πέραγε το ψαλίδι, το μπορντουροψάλιδο για την Αγγελική, κόψανε και αυτό. Υπάρχει βέβαια. Βασιγκτόνιες, αυτές είναι από την αρχική φύτευση στο κέντρο του παρτεριού, του πάρκου. Βασιγκτόνια λέγεται αυτή φιλίφερα. Βασιγκτόνια ρομπούστα, είναι στη γωνία του πάρκου. Από το Μεξικό και οι δύο. Είχαν το θράσος και έχουν βάλει και τραπεζάκια. Εδώ τι έχετε να πείτε, Bismarck Nobilis. Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φυτό που έχει εξαφανιστεί από τη φύση. Έτσι. Ναι, είναι αυτό εκεί πέρα στη γωνία. Στην επόμενη γωνία. Κοιτάξτε μόνο τι θέλω να σας πω. Λιβιστόνα Australis, είναι αυτή εκεί πέρα. Γιατί είναι βοτανικός κήπος λοιπόν. Λιβιστόνα Decipiens, ή από εδώ. Α, Λιβιστόνα Australis είναι αυτή εδώ. Ψέματα. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, Λιβιστόνα συνένεση από την Κίνα, από την Αυστραλία. Η μισή αξία της χλωρίδας μας εξαφανίζεται με λίγα λόγια, έτσι. Δεύτερα, η αξία, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει οικονομική μελέτη για το πάρκο, αλλά πιστεύω ότι η αξία των φυτών για να επανατοποθετηθούν είναι πολλαπλάσια του έργου. Και δεν μπορείς να τα βάλεις. Αρκεί να θέλει κάποιος να τα ξαναβάλει, που δεν έχουμε κάτι. Πού θα τα ξαναβάλει, ακούστε. Ότι κόβεται, εξαφανίζεται. Όταν φτιάχτηκε αυτός βοτανικός κήπος, το οποίο υπάρχει άρθρο γι' αυτό και το έχω, το πάρκο, εδώ πέρα, είναι του 1901. Τι λέει, ότι το γύψινο για το άγαλμα αυτό, τέλος πάντων, ότι αποθηκεύτηκε για 5 χρόνια, αποπερατώθηκε το 1894 στο Παρίσι, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα το 1895 και παρέμεινε 5 χρόνια σε αποθήκες του Οπλοστασίου. Τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα έγιναν στις 23 Απριλίου του 1901, όταν δήμαρχος ναυπλίου ήταν ο πατέρας του γνωστού ναυπλίου, τη λογοτέχνη, θεατρικού συγγραφέα Άγγελ Τρεζάκη. Λοιπόν, λέει για τον δήμαρχο, ότι ο Άγγελος, ο πατέρας του, που διετέλεσε βουλευτής, γερουσιαστής και αργότερα νομάρχης Αργολίδος, τοποθετήθηκε στο βοτανικό κήπο του Ναυπλίου, που από τότε ονομάστηκε Πάρκο Κολοκοτρώνη. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Γιατί το πάρκο ήταν ένας εξευρωπαϊσμός και θέλανε, ας πούμε, προτιμούσαν τη λέξη πάρκο, πως λέμε σήμερα beach, αντί να πούμε πάμε παραλία. Λοιπόν, και το ονόμασαν πάρκο. Αλλά είναι βοτανικός κήπος. Εάν σας πω τα υπόλοιπα είδη φυτών που έχει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και η ηλικία τους είναι πολύ μεγάλη και η σπανιότητά τους. Τώρα, το αν είναι αντίγραφο του εθνικού κήπου, οι προσπάθειες αυτές είχαν γίνει. Αν δείτε τις Βασιγκτόνιες μπροστά που έχει, είναι ακριβώς η ίδια φύτευση που έχει ο εθνικός κήπος όταν μπαίνεις από την Αμαλίας. Κινδυνεύει από τι? Κινδυνεύει από νόσους. Και να ξέρετε κάτι παγκοσμίως, ότι ο χειρότερος εχθρός του αστικού πρασίνου είναι ο δήμαρχος. Η Δημοτική Αρχή πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση, όπως λέει, του πάρκου του Κολοκοτρώνη. Καλή σας ημέρα. Και μόνο το πρωί ήρθε ο κύριος Κυριαζής, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, και έφερε τα διορθωμένα σχέδια, όπως είπε, τα οποία δεν τα είχαμε την ώρα της ψήφισης. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Εμείς αντιταχθήκαμε σαν παράταξη με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αυτό το πάρκο είναι ιστορικό, εδώ μεγαλώσαμε. Είναι ένα πάρκο με γαλλική αρχιτεκτονική από τις αρχές του 20ου αιώνα και κατά την άποψή μας πρέπει να γίνει μόνο εμπλουτισμός, να αλλάξουν τα φώτα, ξανά εμπλουτισμός όπως ήταν το πάρκο και όπως το θυμόμαστε, και να παραμείνει ένα στολίδι της πόλης μας. Θα μπορούσε με πολύ μικρές παρεμβάσεις να ξαναγίνει το πάρκο όπως το θυμόμαστε. Το γεγονός, κατά την άποψή μου, το πάρκο βρίσκεται σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, το ότι είναι δηλαδή εντελώς παρετημένο, θεωρώ ότι έχει γίνει επισκοπό. Με ποια άποψη? Με την άποψη ότι αυτά τα σχέδια τα οποία έφεραν, τα οποία ήταν ελλειπή, να φανούν πολύ ωραία στον ναυπλιακό λαό. Έχουμε καμία ένδειξη, υποψιαζόμαστε, γιατί ο Δήμος θέλει να κάνει αυτή την αναμόρφωση? Θα σας γελάσω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό κανενός. Δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση? Η εξήγηση η οποία δόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι επειδή το πάρκο είναι παρατημένο,
να ξαναρχίσει να φτιαχτεί ένας νέος χώρος. Κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται καθόλου να αλλάχθουν τα σχέδια τα οποία των μεγάλων αρχιτεκτώνων, αλλά να παραμείνει ως έχει. Παναγιώτη Αναγνωσταρά, τα είναι δυσάρεστα τα νέα για το πάρκο μας, το πάρκο που μεγαλώσαμε. Η Δημοτική Αρχή θέλει... Έχει, ο κύριος Δήμας έχει μια αιμονή στο να καταστρέψει το ιστορικό πάρκο του Κολοκοτρώνη. Ένα πάρκο το οποίο, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο μια στοργή και έτσι μια δεντροφύτευση με φυτά τα οποία ταιριάζουν στην πόλη του Ναυπλίου, με τα παραδοσιακά παγκάκια και βέβαια τον κατάλληλο φωτισμό. Από εκεί και πέρα, τώρα το να μειώνεται ο χώρος του πάρκου εις βάρος του πεζοδρομίου, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα. Καταστρέφει ένα ιστορικό πάρκο της πόλης μας και η μόνη πιθανότητα που μπορεί να υπάρχει στο να μεγαλώσει το πεζοδρόμιο είναι να χρησιμοποιηθεί μετά για τραπεζοκαθίσματα. Λοιπόν, δεν είμαστε μια πόλη η οποία στο βωμό των τραπεζοκαθισμάτων θα καταστρέψουμε ό,τι ιστορικό και ωραίο έχουμε. Εμείς είπαμε την αντίθεσή μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμασταν αρνητικοί στη μελέτη που μας παρουσίασε. Αν και βέβαια σήμερα εδώ ο υπεύθυνος τεχνικός του μηχανικός του Δήμου μας έφερε μια άλλη μελέτη και είπε ότι εκ παραδρομής δόθηκαν αυτό το πλάτος του πεζοδρομίου. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι και έτσι να είναι η κατάσταση, εφόσον έκαναν λάθος στη μελέτη που μας παρουσίασαν, θα πρέπει να ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας παρουσιάσουν τελικά τη μελέτη, την οποία είναι η τελική μελέτη και χωρίς λάθη, για να μπορούμε κι εμείς να τοποθετηθούμε πάνω στη μελέτη. Γιατί βάζετε μόνο κορδέλα? Γιατί πρόκειται να κοπούν αυτά σύμφωνα με τη μελέτη που βλέπουμε. Παρόλο που δεν είναι πλήρης η μελέτη. Εμείς ζητούμε την παρέμβαση του εισαγγελέα όσον αφορά την κοπή των δέντρων και της γεωργικής υπηρεσίας. Έχω μιλήσει παλαιότερα με εισαγγελέα και μου είχε πει ότι και ένα φίλο μου λέει να δείτε να κόψουν, να έρθει να μου το καταγγείλετε. Μήπως πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή να μην κοπούν δέντρα? Διότι δεν βλέπουμε ότι δεν φυτεύονται και δέντρα. Εγώ παρακολουθώ ότι τελευταία 15 ετία έχουν κοπεί τουλάχιστον 100 δέντρα, 100 κορμί και δεν έχει φυτευτεί ούτε ένα.